Η Ελλάδα είναι βασικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και η Αλεξανδρούπολη διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη συμμαχία σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή και διατλαντική ασφάλεια. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου βλέπουμε απειλέ που δεν μοιάζουν με οτιδήποτε έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν. Τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή τη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η βοηθό υφυπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, Έρικα Όλσον, η οποία επισκέφθηκε τι προηγούμενε ημέρε στην Ελλάδα. Λόγω Αμερικανίδα διπλωμάτης επισκέφθηκε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παραμονής της στη χώρα μας. Είναι φανταστικό να βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη σε μια εποχή που οι διμερείς μας σχέσεις είναι καλύτερες από ποτέ και απλώς βλέπω ευκαιρίες για να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε αυτή την καλή δουλειά που έχει ήδη γίνει. Σημείωσε στην εν λόγω συναντευξή τη η Αμερικανίδα βοηθός υφυπουργού εξωτερικών υπογραμμίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Αλεξανδρούπολη, υπογραμμίζει ότι παίζει βασικό ρόλο στην οικοδόμηση τη περιφερειακή σταθερότητα αλλά και στην ενίσχυση τη ευρωπαϊκή ενεργειακή και κλιματική ασφάλεια. Επισημένοντα πω οι συχνέ εναλλαγέ προσωπικού των ΙΠΑ και του ΝΑΤΟ μέσω του Λιμένα αναδεικνύουν την επιταχυνόμενη δυναμική τη στρατιωτική πτυχή και πτυχή ασφαλεία τη σχέση μα, που είναι δρεωμένη στη Συμφωνία Αμοιβαία Αμυντική Συνεργασία. Η ανάπτυξη του πλωτού τερματικού σταθμού αποθήκευση και επαναεροποίηση FSRU στην περιοχή τη Αλεξανδρούπολη είναι ένα βήμα εγκύτερα μετά και την είσοδο τη ΔΕΣΦΑ στο μετοχικό κεφάλαιο τη Trade με μερίδιο 20%. Πρόκειται για ένα έργο σημαντικό όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για όλη την περιοχή της Βαλκανικής. Πρόκειται για έναν επιπλέον μηχανισμό για την εισαγωγή φυσικού αερίου από διάφορε πηγέ και LNG στη χώρα. Κάτι που είναι σημαντικό όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων ω άλλη πηγή ροή ενέργεια. Στη Θεσσαλονίκη είδε, όπω λέει, μία πόλη γεμάτη ενέργεια και δυνατότητε. Εκτιμώντα πω υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να συνεργαστούμε σε αυτό το χώρο. Ενώ δεν έκρυψε την ιδιαίτερη ικανοποίησή τη γιατί τόσο πολλέ Αμερικανικέ εταιρείε να δραστηριοποιούνται στην οικονομία τη Θεσσαλονίκη και προωθούν την ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον τομέα τη υψηλή τεχνολογία, τη πράσινη ενέργεια και τη εκπαίδευση. Ψάχνουμε ευκαιρίε για να κάνουμε περισσότερα μαζί και νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν πολλά μέρη όπου μπορούμε να εμβαθύνουμε αυτή τη σχέση, σημειώνει η Έρικα Όλσον, ενώ απαντώντα στην ερώτηση για το αν η Θεσσαλονίκη έχει τι δυνατότητε να προσελκύσει ακόμη περισσότερε αμερικανικέ επενδύσει, λέει κατηγορηματικά ναι. Η ΕΠΑ διαφαίνεται από τη συνέντευξη τη Αμερικανίδα Βοηθού Υφυπουργού Εξωτερικών ότι σκοπεύουν να αγκαλιάσουν τη Βόρεια Ελλάδα πολύ σφιχτά. Αρχικά ρίχνοντα το ειδικό του βάρο, έτσι ώστε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολη να περιέλθει σε εταιρεία συμφερόντων των ΙΠΑ. Στη συνέχεια, προβαίνοντα σε επενδύσει σε Δυτική Μακεδονία για πράσινη ενέργεια, αλλά και στη Θεσσαλονίκη με πολλαπλού είδου επενδύσει, την οποία βλέπουν ω την πρωτεύουσα των Αμερικανικών συμφερόντων στα Βαλκάνια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.